Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Καταμάχη του δικτυακού μάρκετινγκ». Όταν κάνετε νέους συνεργάτες, αυτοί οι συνεργάτες θα έχουν τους δικούς τους λόγους, τα δικά τους κίνητρα για να ασχοληθούν με το χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας. Κάποιοι θα θέλουν απλά να αγοράσουν τα δικά τους προϊόντα σε τιμή χοντρικής, με έκπτωση. Κάποιοι συνεργάτες σας ενδεχομένως θα θέλουν να πουλήσουν μερικά προϊόντα για να κερδίσουν μερικά επιπλέον χρήματα. Κάποιοι συνεργάτες σας θα βάλουν μερικούς άλλους ανθρώπους στην ομάδα και θα δημιουργήσουν ένα καλό συμπληρωματικό εισόδημα. Και τέλος, κάποιοι συνεργάτες θα θέλουν να χτίσουν κάτι μεγάλο και να γίνουν ηγέτες σαν και εσάς. Εσείς βέβαια δεν θέλετε να κάνετε διακρίσεις, θέλετε να εξυπηρετήσετε όλους τους συνεργάτες σας και να προσφέρετε σε όλους τους ανθρώπους τη βοήθεια που χρειάζονται για να φτάσουν τους στόχους τους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Αλλά σε ποια ομάδα συνεργατών από αυτές τις 4 θα επενδύετε περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να δημιουργήσετε νέους ηγέτες? Η απάντηση νομίζω είναι προφανής. Σε αυτούς που θέλουν να γίνουν ηγέτες σαν και εσάς. Τι ποσοστό των συνεργατών σας ανήκει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την ξεχωριστή κατηγορία συνεργατών? Πιθανότητα ένα πολύ μικρό ποσοστό. Τα άτομα αυτά συνήθως είναι πολύ λίγα, εκτός και αν έχετε κάνει πολλές εγγραφές και έχετε πολλούς νέους συνεργάτες. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να εισάγετε συνεχώς νέους συνεργάτες στην ομάδα σας. Όσους περισσότερους νέους συνεργάτες φέρνετε στο δίκτυό σας, τόσους περισσότερους πιθανούς ηγέτες θα έχετε. Αν έχετε μόνο 3 νέους συνεργάτες τις τελευταίες 90 ημέρες, τότε ο αριθμός των υποψήφιων ηγετών μειώνεται πολύ. Θα πρέπει να είστε πολύ τυχεροί για να βγάλετε έναν ηγέτη από τους 3 συνεργάτες. Και επειδή δεν θέλουμε να βασιζόμαστε στην τύχη, χρειάζεται να ακολουθήσουμε τη συμβουλή των κορυφαίων ηγετών στο δικτυακό marketing, ότι μη σταματάτε να φέρνετε συνεχώς νέους συνεργάτες στην ομάδα. Κάντε το αυτό και δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για το πού θα βρείτε τον επόμενο ηγέτη σας. Αν θέλετε να μάθετε πώς να βρίσκετε ηγέτες και τι να τους διδάσκετε, έχω ένα δωρεάν άρθρο το οποίο αποτελείται από 2 μέρη και το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα GreekCoach.gr/leaders. Ξανά είναι GreekCoach.gr/leaders. Ή γράψτε μου ένα σχόλιο γράφοντας τη λέξη ηγέτες και θα σας στείλω ή στείλε μου ένα μήνυμα για να σας στείλω το link. Αν βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, πατήστε like και προωθήστε το ή ταγκάρετε από κάτω άτομα τα οποία νομίζετε ότι χρειάζεται να το δουν. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί. Ακολουθήστε με στο Facebook στη σελίδα Greek MLM Coach και ακολουθήστε με και στο Instagram, όπου τον τελευταίο καιρό ανεβάζω όλο και περισσότερο υλικό. Θα βρείτε το link κάπου εδώ πέρα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα χαρώ να σας δω ως ηγέτες στην κορυφή. Γεια σας!